Εμείς τώρα θα περάσουμε στα Χανιά, εκεί με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από δράσεις. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Νικηφοράκη, είναι ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας του Δήμου Χανίων. Κύριε Νικηφοράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στην τηλεθεατή σας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κορυφώνονται οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες, τουλάχιστον μέχρι την προσεχή Τετάρτη. Μάλιστα, τοποθετήθηκαν 13 ταΐστρες τροφής και νερού. Πραγματοποιούνται μέχρι την Τετάρτη στηρώσεις αδέσποτων ζώων. Το μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, ποιο είναι? Όπως είπατε, κύριε Παναγιωτόπουλε, 4 Απριλίου έχει οριστεί η Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων. Έτσι και ο Δήμος Χανίων και η Δημοτική Αρχή προέβη σε 2 δράσεις για να τιμήσει την ημέρα αυτή. Η μία δράση αφορά την τοποθέτηση ταϊστρών και ποτιστρών σύντησης αδέσποτων ζώων τροφιάς σε 13 σημεία σε πρώτη φάση. Και λέω σε πρώτη φάση γιατί θα τοποθετηθούν και άλλες ταΐστρες. Απλά πρέπει να εγκριθούν από τα συλλογικά όργανα του Δήμου. 13 σημεία λοιπόν σύντησης αδέσποτων σε πρώτη φάση. Τα σημεία αυτά θα εφοδιάζονται με τροφή και νερό από τα συνεργεία του Δήμου Χανίων. Έχουμε στείλει και πρόσκληση στους εθελοντές φιλόζωους του Δήμου μας, οι οποίοι κάποιοι το έχουν δει πολύ θετικά και έχουν στείλει τα μηνύματα ότι είναι δίπλα μας, ώστε να αναλάβουν και αυτοί την καθαριότητα και τον εφοδιασμό τους, παρέχοντας βέβαια ο Δήμος τροφές. Αυτή είναι μια δράση. Η άλλη δράση είναι μια συνεργασία που ήρθαμε με τους ιδιώτες στην ίατρος του Δήμου μας να μας κάνουν εθελοντικό έργο στην προσφορά τους για τη στήρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς το τριήμερο, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Γι' αυτό θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και τους επαγγελματίες ιδιώτες στην ίατρος που είναι δίπλα μας. Αλλά κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είναι το πρώτο βήμα που κάνει η σημερινή Δημοτική Αρχή για τη διαχείριση αδέσποτων. Η Δημοτική Αρχή από τη μέρα που ανέλαβε έχει δει με μεγάλη ευαισθησία το θέμα των αδέσποτων. Προσπαθεί και προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα και ο στόχος είναι η μείωση των αδέσποτων. Συνοπτικά να σας αναφέρω ότι τους 17 μήνες που είμαστε Δημοτική Αρχή έχουμε δαπανίσει σε περίθαλψη αδέσποτων ζώων και σύντηση περίπου 240.000 ευρώ, που αναλογικά τα προηγούμενα 5 έτη είχαν δαπανηθεί περίπου 136.000. Καταλαβαίνετε ότι σε 17 μήνες έχουμε πιάσει το διπλάσιο το παλιό στόχο. Αντιδήμαρχε, ο αριθμός των αδέσποτων στο Δήμο Χανίων είναι διαχειρίσιμος? Είναι διαχειρίσιμος, αλλά πρέπει και ο πολίτης να καταλάβει ότι όταν αποκτά ένα ζώο συντροφιάς δεν μπορούμε να το εγκαταλείπουμε αν δεν μας αρέσει. Δηλαδή πρέπει να κάνει πρώτα την έρευνά του, να δει τι ζώο μπορεί να αναλάβει να έχει τις υποχρεώσεις του, να δει και τις υποχρεώσεις που έχει σαν δεσποζόμενο το ζώο του. Και το μήνυμα είναι να υιοθετούμε αδέσποτα ζώα από τους Δήμους και όχι να αγοράζουμε. Εκεί θέλω να καταλήξω, αλλά μισό λεπτό να σας πω. Βέβαια, πείτε μας. Τις δράσεις που έχουμε κάνει, γιατί κάναμε 2 δράσεις σήμερα και χτες, γιατί χτες είναι η μέρα, αλλά ο Δήμος λέω, από την πρώτη μέρα δεν έχει σταματήσει να έχει πρόγραμμα στηρώσεων. Ως τώρα, τους 17 μήνες, έχουμε διαχειριστεί 450 αδέσποτα ζώα, από τα οποία έχουν γίνει 300 στηρώσεις και 150 υιοθεσίες. Τα υπόλοιπα 150 ζώα, τα 300 είναι ζώα τα οποία είχαν κακοποιηθεί, τα οποία θέλανε περίθαλψη από ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα, από δηλητηριάσεις και κακοποίησεις. Οι υιοθεσίες μέσα στην πανδημία έχουν αυξηθεί? Έχουν αυξηθεί, ναι. Έχουν αυξηθεί και προσπαθούμε και εμείς σαν Δήμος Χανίων να στέλνουμε αυτά τα μηνύματα, να υιοθετεί ο κόσμος ένα αδέσποτο, γιατί έτσι θα απαλληφθεί το πρόβλημα και δεν θα υπάρχουν αδέσποτα στους δρόμους, που αυτός είναι ο στόχος της Δημοτικής Αρχής. Ένα άλλο θετικό που καταφέραμε σαν Δημοτική Αρχή και ήταν και προεκλογική μας δέσμευση. Εγκριθήκαμε από το Φιλόδημο 2 από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατασκευή καταφυγίου από θεραπεία αδέσποτων ζώων και ίδρυση κλινικής αδέσποτων ζώων στον ίδιο χώρο. Πιστεύουμε ότι αν υλοποιηθεί αυτό το έργο, η κατασκευή του καταφυγίου από θεραπεία και ίδρυση με ίδιους πόρους από το Δήμο μας μια κλινική ζώων. Καταλαβαίνουμε ότι θα μιλάμε για ένα νοσοκομείο ζώων. Και αυτό είναι ο στόχος μας, ώστε να περιθάπτονται με ασφάλεια και νόμιμα και νομικά σωστά τα ζώα. Δηλαδή να είμαστε ασφαλείς στην ευζοία τους.
Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Στόχος, λοιπόν, χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Για πείτε μας λίγο για αυτό το... Κοιτάξτε, συνεχίζουμε ακατάπαυσα να λειτουργούμε αυτό το έργο. Θέλω να στείλω το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας, το μήνυμα προς τους πολίτες, γιατί γι' αυτό έχει οριστεί η Παγκόσμια ημέρα, για να υπενθυμίσει στους πολίτες ότι υπάρχουν αδέσποτα και ψάχνουν στέγη. Δεν αγοράζουμε, υιοθετούμε ένα αδέσποτο από το Δήμο για να μειώσουμε τα αδέσποτα από την πόλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά για τον χρόνο σας. Σας ευχαριστώ πολύ.